πριν ξεκινήσουμε και σας καλωσορίσουμε επίσημα, να σας συστηθούμε. Η κυρία Βενεδία Καλλιπολίτου. Θα μπορούσα να λέω πάρα πολλά πράγματα για την κυρία Καλλιπολίτου και για τους ρόλους που έχει. Ας πούμε ότι στην παρούσα φάση είναι στέλεχος του Ομίλου Τσάκου, προέρχεται από το υπόβαθρο της είναι από το λιμενικό σώμα και από τα τμήματα ναυτικής εκπαίδευσης, καθώς είχε διτελέσει η διευθύντρια. Αυτά βέβαια τα έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Καθότι από το 2017 μέχρι και σήμερα και εκείνη όπως και εγώ αποτελούμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τσάκος Ναυτικής Παιδείας και διαχειριστές της αστικής μη κερδοσκοπικής αυτής εταιρείας που μέχρι σήμερα είχε στη λειτουργία της το ναυτικό λύκειο TINS. Και με αυτό νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε, γιατί από σήμερα και μετά έχει άλλη μια οντότητα. Ναι. Αν θέλετε, κυρία Μέντα, μπορούμε να το αναλάβουμε. Και από τη δική μου την πλευρά, σας καλωσορίζουμε στους χώρους του TINS, Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών. Όταν δημιουργούσαμε τους τίτλους, ξέραμε ότι μέσα στα χρόνια αυτό μόνο επέκταση, αναβάθμιση, εξέλιξη θα έχει. Και ήρθε η ώρα αυτό να το κάνουμε πράξη. Στις 28 Ιουνίου το ίδρυμά μας, Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, δημοσίευσε ένα δελτίο τύπου στο οποίο ανακοινώναμε την ίδρυση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Στόχος μας είναι από την Ακαδημία μας να δημιουργούμε τους νέους αξιωματικούς, πλοιάρχους και μηχανικούς του εμπορικού ναυτικού. Είμαστε εδώ κοντά σας σήμερα προκειμένου να δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες για κάτι το οποίο το έχουμε σχεδιάσει, το έχουμε αναλύσει, έχουμε βάλει μέσα σε αυτό το εγχείρημα όλη την ναυτική εμπειρογνωμοσύνη του Ομίλου Τσάκου, η οποία ξεπερνάει τα 50 χρόνια. Δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα διαφορετικό από μια φυσική εξέλιξη του ναυτικού λυκείου, του πρότυπου ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού ναυτικού λυκείου TINS, η επόμενη μέρα που να έρχεται μια μη κερδοσκοπική ακαδημία εμπορικού ναυτικού ως φυσική επέκταση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας τόσο της ΑΜ και της Τσάκος Ναυτικής Παιδείας, όσο εν γέννη και του ίδιου του Ιδρύματος και κατ' επέκταση του Ομίλου Τσάκου. Επίσης, δεν θα μπορούσε να είναι πουθενά αλλού πέρα από το νησί της Χίου. Από την πρώτη μέρα, από το 2018 που το TINS ξεκίνησε τη λειτουργία του, αλλά και από τον Σεπτέμβριο του 2017, όπου ο Καπτά Παναγιώτης την ημέρα του Σταυρού, στις 14 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε ότι την επόμενη χρονιά το ναυτικό λύκειο θα έχει πάρει σάρκα και οστά και θα λειτουργεί. Ο στόχος ήταν ένα, να ενισχυθεί το κλάστερ της ναυτικής εκπαίδευσης σε ένα νησί που κατά κύριο λόγο στηρίζει την ελληνική ναυτιλία και στηρίζεται από την ελληνική ναυτιλία. Σε αυτό το πλαίσιο και με αυτή την καθοδήγηση, αυτή την πηξίδα, έχει δημιουργηθεί και ετοιμάζεται να ανοίξει το Σεπτέμβριο τις πόρτες της πύλης της, η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Ερχόμενη να υποστηρίξει τις υφιστάμενες ακαδημίες σε μία οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους ναυτικούς της επόμενης μέρας σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ήμασταν το πρώτο ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό ναυτικό λύκειο της χώρας, το οποίο έρχεται μέσα από τα σπλάχνα της ίδιας της ναυτιλίας. Όταν το 2017 ο Καπταπαναγιώτης αποφάσισε να ιδρύσει το επαγγελματικό λύκειο TINS, αυτό που ρώτησε τους συνεργάτες, εμάς τους δύο και τους υπόλοιπους, ήταν τι μου επιτρέπει η νομοθεσία να κάνω. Και αυτό που του είπαμε ότι του επιτρέπει η νομοθεσία να κάνει είναι ένα ιδιωτικό λύκειο. Τα χρόνια περάσανε, οι ιδιωτικές ακαδημίες άρχισαν να λειτουργούν στον ελλαδικό χώρο, οπότε στο πέρασμα των χρόνων και έχοντας ήδη τις επιτυχίες του TINS ναυτικό λύκειο, το οποίο τώρα έχει και τον ηλεκτρολογικό τομέα ηλεκτρονικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, έγινε πρότυπο, πιστοποιήθηκε κατά ISO, έπρεπε να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Οπότε δεχτήκαμε ακριβώς την ίδια ερώτηση. Τώρα τι μου επιτρέπει η νομοθεσία να κάνω? Και αυτό που μας επιτρέπει η νομοθεσία να κάνουμε
είναι με μια άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα, την Κύπρο στη συγκεκριμένη περίπτωση, να ζητήσουμε την πιστοποίηση και την εξουσιοδότηση να μπορούμε να λειτουργούμε την Ακαδημία, παρέχοντας δύο προγράμματα. Το ένα πρόγραμμα είναι για αξιωματικούς γεφύρας, δηλαδή πλοιάρχους εμπορικού ναυτικού, και το δεύτερο πρόγραμμα είναι για αξιωματικούς μηχανείς, δηλαδή μηχανικούς οποιασδήποτε τάξης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε το στόχο. Και ο στόχος είναι ότι τα παιδιά από ηλικία 15 ετών σε ένα νησί όπως Στοιχείο έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να εκπαιδευτούν στα ναυτικά επαγγέλματα, να τα γνωρίσουν και τα ναυτικά και τα ναυτιλιακά, και στα 18 τους, εφόσον το επιθυμούν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους, την εκπαίδευσή τους, για να σταδιοδρομήσουν στη θάλασσα. Αυτό που όλος ο δυτικός κόσμος και κυρίως η Ευρώπη έχει αρχίσει ήδη να, σε αυτό να επενδύει, που είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και στη συνέχεια η στοχευμένη και εξειδικευμένη εκπαίδευση από μικρότερες ηλικίες από αυτές που τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε συνηθίσει, αποτελεί και έναν από τους βασικούς στόχους. Μία παροχή ολοκληρωμένης λύσης. Όταν ανέφερε ο κύριος Μπελέγρης το ότι η Χίος αποτελεί για μας το ολοκληρωμένο κέντρο ναυτικής εκπαίδευσης, αυτό αποδεικνύεται μέσα στα χρόνια εμπράκτος. Δεν θα μπορούσε, πέρα από τον τόπο καταγωγής, γέννησης της οικογένειας, δεν θα μπορούσε να είναι ένας άλλος διαφορετικός τόπος. Γνωρίζοντας την φήμη και την, με την περηφάνεια το οποίο συνοδεύει το όνομα, το πόσο ναυτομάνα είναι, το πόσο έχει εξοικειωθεί κάθε παιδί της Χίου με τη θάλασσα, οπότε δεν μπορούσαμε και αυτό το εγχείρημα να μην το ξεκινήσουμε από εδώ. Είναι απλά η ολοκλήρωση των προσπαθειών μας, η οποία δεν θα τελειώσει εδώ. Κάθε χρόνο εκτιμούμε, πιστεύουμε, έτσι, είμαστε αποφασισμένοι ότι θα κάνουμε και κάτι καινούριο πάνω στην ναυτική εκπαίδευση. Και ο λόγος είναι απλός. Έχουμε έλλειμμα πλέον σε διεθνές επίπεδο ικανών αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού, και είναι, μην ξεχνάτε πάντα ότι είναι μια πρωτοβουλία που βγαίνει από την ναυτιλιακή βιομηχανία για τις ανάγκες της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Οπότε πιο στοχοπροσωλημένη προσπάθεια δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Έτσι. Μιλώντας με ανθρώπους από το Χίο, όλοι νιώθουμε την ανάγκη αναγνώρισης παγκοσμίως για την ελληνική ναυτιλία, για την ικανότητα του Έλληνα ναυτικού και την ικανότητα και το DNA και του Χιώτη ναυτικού. Νομίζω ότι πλέον η εποχή έχει παρέλθει για να μιλάμε για DNA και τύχη, μοίρα ή πεπρωμένο. Πλέον το πρώτο και το τελευταίο πράγμα που οφείλει να κάνει ένας ναυτικός για να μπορέσει να σταθεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό είναι η εκπαίδευση, όπως είναι και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς της δραστηριότητας. Μία διαβίου, διαρκής εκπαίδευση, όχι μόνο σε θεωρητικά τμήματα, αλλά και σε πρακτικά. Αυτό είναι ο λόγος που από την πρώτη μέρα, όπως είπε η κυρία Καλλιπολίτου, το TINS ιδρύθηκε. Κάθε χρόνο άρχισε να εγκαινιάζει καινούργιες δομές, καινούργιες λειτουργίες. Αυτό είναι ο λόγος που υπάρχει από τα παιδιά του Λυκείου, παρόλο που δεν ήταν καθόλου προϋπόθεση, ένα εκπαιδευτικό σκάφος για να μπορούν τα παιδιά να βιώσουν την εκπαίδευση μέσα στη θάλασσα πέρα από τη θεωρία. Αυτό είναι ο λόγος που ένας πολύ μεγάλος ναυτιλιακός όμιλος έρχεται μέσω του ιδρύματός του να υποστηρίξει την προσπάθεια στην ναυτική εκπαίδευση. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσαμε όλοι εμείς, είναι μια πολύ σημαντική ομάδα που εργάστηκε και θα συνεχίσει να εργάζεται πάνω σε αυτό το project, την ίδρυση της Ναυτικής Ακαδημίας, δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε προσεγγίσει αν δεν το κάναμε και με περηφάνεια και με ευθύνη και με αισθήματα χαράς. Και όλα αυτά υπάρχουν. Έτσι δομήθηκε το πρόγραμμά μας. Είμαστε πολύ περήφανοι για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχουμε να παρουσιάσουμε. Είναι πάνω με έχοντας πάρει όλες τις τάσεις των σύγχρονων προκλήσεων για την ναυτιλία και το ναυτικό επάγγελμα. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει 2 έτη θεωρητικής εκπαίδευσης και στη συνέχεια 12 μήνες θαλάσσιας υπηρεσίας ναυτικής εκπαίδευσης μέσα στα πλοία της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, ώστε να μπορέσει ο υποψήφιος σπουδαστής
να αποκτήσει το βαθμό του ανθρωποπλοιάρχου ή του τρίτου μηχανικού. Σε μια διαδικασία που ακολουθεί όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα με βάση τις επιταγές όλων των τεχνών κανονισμών. Νομίζω ότι είμαστε στη διάθεσή σας. Νομίζω πως ναι. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο επίπεδο των ερωτήσεων, όπου θα σας βοηθήσουν οι απαντήσεις να διαμορφώσετε μια πλήρη εικόνα με πόσο σεβασμό προσεγγίζει ο Όμιλος Τσάκου την ναυτική εκπαίδευση. Αν υπάρχει ενδιαφέρον και πότε ξεκινούν οι εγγραφές. Μας έχει εκπλήξει το ενδιαφέρον. Σας μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια από όλη τη χώρα. Φανταστείτε ότι ακόμα αυτή τη στιγμή δεν είναι η πρώτη εβδομάδα. Είναι η πρώτη εβδομάδα και είναι και η πρώτη συνέντευξη που δίνουμε, όπως έχουμε ακολουθήσει ακριβώς την ίδια ιστορική διαδρομή και του σχολείου. Ξεκινήσαμε με μία συνέντευξη τότε από τυχείο μας την ίδια περίοδο, ήταν μήνας Ιούλιος, και μετά αρχίσαμε να δημοσιοποιούμε την ίδρυση του σχολείου τότε. Και ακριβώς την ίδια τακτική μαζί σας, την ίδια πορεία ακολουθούμε και σήμερα. Άρα που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή τα κέντρα μας που είναι εδώ στοιχείο, το TINS, το ίδρυμά μας στο κέντρο της πόλης και αντίστοιχα η εταιρεία, ο Όμιλος με το τμήμα της ναυτολογίας, γιατί αυτές είναι και οι πηγές, οι προσλαμβάνουσες, είναι έτοιμες και δίνουν απαντήσεις και εκτιμούμε ότι εντός των επόμενων ημερών θα ξεκινήσουν και οι εγγραφές. Να συμπληρώσω δύο στοιχεία. Τα τηλέφωνα και τα σημεία επικοινωνίας, όλα αυτά θα γνωστοποιηθούν. Μέχρι στιγμής έχουμε ακολουθήσει μόνο τα social media, αλλά τώρα βγαίνουμε ανοιχτά και το δημοσιοποιούμε. Και το πρόγραμμα σπουδών θα είναι από τα τέλη του Σεπτέμβρη, ξεκινάμε, μετά τη σχετική έγκριση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, και συνεχίζουμε πλέον τα δύο εξάμηνα του πρώτου έτους, και για τους πλοιάρχους και για τους μηχανικούς. Η πεποίθησή μας και η σεμνότητά μας οδηγούσε στο να κάνουμε ένα σχεδιασμό για δύο τμήματα, ένα τμήμα πλοιάρχων 20 ατόμων και ένα τμήμα μηχανικών ομοίως 20, προκειμένου μέσα στα χρόνια να το στείλουμε και εκπαιδευτικά, αλλά και ουσιαστικά με τις υποδομές. Αυτό μπορεί και να αυξηθεί. Θα φανεί ανάλογα με το πού βρισκόμαστε κάθε φορά. Αυτό που είπατε για τη συνεργασία με την ειδική προπορία, να μας πείτε πώς ακριβώς θα γίνει. Βεβαίως. Τι θα σημαίνει και αν θα υπάρχει κάποιες εξετάσεις που θα πρέπει να γίνουν τα παιδιά και άμεση σχέση με αυτό. Βεβαίως. Ωραία. Για να λειτουργήσει μία Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από μία χώρα. Η χώρα μας, π.χ. η Ελλάδα, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, πιστοποιεί, επειδή είναι στο δημόσιο σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης, πιστοποιεί τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού που δεν ξέρουμε όλοι. Χωρίς να έχει την ανάγκη να πάει και σε κάποια άλλη χώρα και να πιστοποιήσει ένα εκπαιδευτικό συγκρότημα. Η Κύπρος και άλλες χώρες μπορούν να πιστοποιήσουν ακαδημίες οι οποίες βρίσκονται εγκατεστημένες σε κάποια άλλη χώρα. Οπότε στην ουσία μιλάμε για μία, θα τολμούσα να πω απλά, μία Κυπριακή Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού η οποία θα λειτουργεί στοιχείο. Ως προς το μέρος των εξετάσεων. Η σχολή, γιατί για σχολή μιλάμε, έχει τα εξάμηνά της, έχει το σύστημα λειτουργίας της, έχει το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα και κάθε εξάμηνο, όπως κάθε σχολή, δίνουμε τα μαθήματα, εξετάσεις, τα μαθήματα του εξαμήνου. Όπως είναι οποιοδήποτε σπουδαστής φοιτητής, έτσι στην ίδια ροή θα είναι και οι δικοί μας σπουδαστές σπουδάστριες. Για την απόκτηση του διπλούματος, το αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας, αυτό που είναι γνωστό σε όλους σας ως δίπλωμα πλοιάρχου, ανθυποπλοιάρχου ή δίπλωμα τρίτου μηχανικού, υπάρχουν ξεχωριστές εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται αφού ολοκληρώσουν και το τρίτο έτος των σπουδών τους. Όπως ακριβώς γίνεται σε όλες τις ακαδημίες. Πλην τις δικές μας. Πλην τις δικές. Να ρωτήσω λίγο, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον και από άτομα που μεγαλύτερη ηλικία,
ενεργείας να στραφούν ως τη θάλασσα, δεν βλέπουμε το στοιχείο. Θα υπάρχει και ως περιορισμός των νόμων. Όχι. Δεν θα υπάρχει. Αν υπάρχουν πολλές αιτήσεις, πώς θα γίνει η επιλογή? Ωραία. Τα κριτήρια τα οποία έχουν ήδη γίνει αποδεκτά από την Κύπρο είναι ότι για να μπορέσει ένας ενδιαφερόμενος να αιτηθεί εγγραφής θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε απολυτήριο λυκείου άνω του 12 βαθμού μέσου όρου και να είναι κάτοχος τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας πιστοποίησης επίπεδου lower. Πέραν τούτου, η ελάχιστη ηλικία, γιατί η Κυπριακή Νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα ορίζουν μόνο ελάχιστη ηλικία εισαγωγής, είναι το 17ο έτος της ηλικίας κάθε ανθρώπου. Ανώτατο όριο δεν υπάρχει. Που σημαίνει ότι κανείς θα μπορούσε να δηλώσει το ενδιαφέρον του και να αποτελεί έναν υποψήφιο. Ως προς το εσωτερικό σύστημα, επειδή πλέον έχουμε περάσει και σαν Τσάκος Ναυτική Παιδεία στα πλαίσια του προτύπου, θα δείτε ή ήδη γνωρίζετε ότι σε κάθε χρονιά οι υποψήφοι μαθητές, τώρα σπουδαστές, ή περνάνε κάποιο είδους συνέντευξης. Μια συνέντευξη η οποία στην ουσία θα εξετάζει τους λόγους, τη στόχευση και το γνωσιακό επίπεδο. Στο τέλος της ημέρας έχουμε οριοθετήσει μαζί με τους επιθεωρητές της Κύπρου το ποσοστό το οποίο αναλογεί στα τυπικά προσόντα και αναλογεί και στα ουσιαστικά που απορρέουν από τη συνέντευξη. Ο μέσος όρος αυτών είναι που θα δείξει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του αμέγιστου αριθμού θέσεων το ποιος θα μπορέσει να εγγραφεί ή όχι. Είπατε για δύο τμήματα, 20 και 20 άτομα για αρχή. Δεν του υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον, υπάρχει από την πρώτη χρονιά για το άτομα και αν θα υπάρξει κάποια αποτελέσματα στου σιώπε ενδιαφέρον σπουδαστέ για συνεργάσει που παρέχουν την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι βεβαίω και το μάτι μα βλέπει καταρχήν τα παιδιά μα, του αποφύτου του Teams και τη Στέγη. Οπότε φανταστείτε ότι έχουμε κοντά μα παιδιά από ηλικία 15 ετών, τα οποία εμείς θεωρούμε πλέον ότι είναι συνεχιζόμενη ναυτική εκπαίδευση. Το πιο φυσικό λοιπόν είναι το να έχουμε κοντά μας σαν συνέχεια τα παιδιά αυτά, τα οποία έχουν εκδηλώσει ένα πολύ ισχυρό ενδιαφέρον. Και μάλιστα δεχόμαστε, ξέχασα να σου το πω Μιχάλη, και παρατηρήσεις γιατί αργείται, γιατί δεν τελειώνουμε. Ηχείος μας είναι πάντα προτεραιότητα. Να θυμόμαστε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για τα ναυτικά λύκεια όλης της χώρας. Μιλάμε σε μία περίοδο που οι μαθητές και μαθήτριες συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά τους δελτία και από βάθη καρδιάς θερμά συγχαρητήρια. Ήδη έχουμε εκπλαγεί όπως κάθε χρόνο από τα αποτελέσματα που φέρνουν οι ηχιώτες μαθητές. Είναι πολύ ωραία τα αποτελέσματα αυτά. Και αν θα μπορούσα να συμπληρώσω κι εγώ κάτι, είναι ότι το βασικότερο όλων είναι... Πάντα μετράει στην ναυτιλία πολύ περισσότερο η οικονομία κλίμακος. Έτσι. Προφανώς, παιδιά τα οποία είναι αποτυχίο και μπορούν να σταθούν, που είμαι βέβαιος ότι μπορούν, στο επίπεδο της συνέντευξης, έχουν μία προτεραιότητα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς δεν έχουν να επιβαρυνθούν με τα αντίστοιχα κόστη μετακίνησης από άλλες περιοχές προς τα εδώ. Άρα όλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πλην όμως, όπως είπε η κυρία Καλλιπολίτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό και μείζον το θέμα της συνέντευξης. Γιατί η επόμενη φουρνιά των Ελλήνων ναυτικών πρέπει να είναι προετοιμασμένη, φυσικά και με τον τόπο προέλευσής τους, αλλά πολύ περισσότερο με το πάθος τους για εκπαίδευση και για μάθηση. Υπάρχει και χώρος για φιλοξενία ατόμων, γιατί για κάποια άτομα δεν είναι τόσο σημαντικό. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι υποδομές. Υποδομές υπάρχουν, οι υποδομές έχουν ελεγχθεί, είναι οι υφιστάμενες υποδομές. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς θα επεκταθούμε εντός του συγκροτήματος.
η λειτουργία της Ακαδημίας έπεται της λειτουργίας του σχολείου. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε, γι' αυτό και τα φτιάχναμε, όταν δημιουργούσαμε τα εργαστήρια και όταν δημιουργούσαμε τις αίθουσες διδασκαλίας, πάντα είχαμε στο μυαλό μας την πλήρη αξιοποίηση. Αυτό έρχεται σαν πρόγραμμα να συμπληρώσει η Ακαδημία. Για χώρους φιλοξενίας, όχι, εμείς δεν έχουμε κάνει κάποια πρόβληψη. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι με τον ίδιο τρόπο που θα υποδεχθεί η Χίος τους φοιτητές της και τους σπουδαστές των ακαδημιών της, θα έχει χώρο και θα έχει και την φιλοξενία και για τους υπόλοιπους. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι όταν το ξεκινήσαμε, πάντα είχαμε στο μυαλό μας τους σπουδαστές, τους μαθητές, μαθήτριες από τη Χίο. Γνωρίζοντας ότι έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, όταν δηλώνουν ότι θέλουν να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα, νιώθουν ότι θέλουν να ακολουθήσουν το ναυτικό επάγγελμα και πουδενή δεν αποτελεί ένα νούμερο στο μηχανογραφικό τους δελτίο που έτυχε να περάσουν. Γι' αυτό και ίσως, αν μπορούσαμε κάποτε να κάνουμε μια μελέτη, θα βλέπαμε τις σειρές με τις οποίες δηλώνουν τις ναυτικές σχολές. Οπότε, την αρχή είχαμε στο μυαλό μας ότι οι μαθητές και μαθήτριες της Χίου, οι οποίοι για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα, έπρεπε να έχουν την πρώτη ευκαιρία. Τι αλλάζει τώρα, να το πούμε επιγραμματικά. Υπήρχε ένα ναυτικό λύκειο και τώρα γίνεται μια ακαδημία. Υπάρχει τώρα και το TIMS, υπάρχει και η ακαδημία. Όταν τελειώνουν το TIMS και το ναυτικό λύκειο, τι άλλο θέμα για να πιάσουμε να είμαστε καπετάνια και μηχανικοί, και όταν τελειώνουμε την ακαδημία, κατευθείαν είμαστε καπετάνια και μηχανικοί, τι γίνεται. Κάποιες εξετάσεις άλλες, τι σημαίνει. Τελειώνουμε το TIMS και έχουμε τελειώσει ένα ναυτικό λύκειο και έχουμε πάρει ένα πολιτήριο λυκείου που απλά επειδή είναι επαγγελματικό λύκειο μας έχουν γράψει και μια ειδικότητα. Τομέας ναυτιλιακών επαγγελμάτων, ειδικότητα πλοιάρχου ή μηχανικού. Οι μαθητές αυτοί έχουν τη δυνατότητα ή να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις και όπου περάσουν ή να ακολουθήσουν το λεγόμενο παράλληλο σύστημα, το οποίο εμείς το στηρίξαμε στεναρά. Στηρίξαμε το παράλληλο σύστημα, εξού και τα τμήματα ενηλίκων που δημιουργήσαμε στο TIMS. Μόλις ολοκληρώσουν τις λυκειακές τους σπουδές, αυτομάτως μπορούν να εισαχθούν στην ακαδημία μας που δημιουργούμε. Μετά από 2 χρόνια ακαδημαϊκών σπουδών και 1 χρόνο θαλάσσια υπηρεσία, που παγκοσμίως είναι υποχρεωτικό ή 1 χρόνος θαλάσσια υπηρεσία, αποκτούν μετά από εθνικές εξετάσεις της Κύπρου το δίπλωμα του ανθυποπλοιάρχου και του τρίτου μηχανικού. Οι εξετάσεις αυτές, επειδή βλέπω ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, θα διεξάγονται εντός της Ακαδημίας μας, από τράπεζα θεμάτων που θα έχει δημιουργήσει η Ακαδημία μας και θα έχει εγκρίνει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας της Κύπρου, με τοποτηρητές, δημοσίους λειτουργούς από το Υφυπουργείο. Και τώρα όμως μπορείς να πας κατευθείαν στην Ακαδημία. Έτσι. Ακριβώς. Ένα ακόμα, επειδή αναφέρεται, κατά δεν ξέρω πίσω που δεν θυμάμαι, ότι η Ακαδημία θα συνεχίσει, αν θυμάμαι καλά, και τις δημόσιες Ακαδημίες στοιχείο. Πώς σκοπεύετε να συνεργαστεί, αν έχετε ανταγωνιστικά προς τις Ακαδημίες αυτές, και δεν είπαμε και για τα δίδακτρα. Λέω το πρώτο κομμάτι. Έχουμε μία πληθώρα ανακοινώσεων, δηλώσεων μέσα στα χρόνια, γιατί δεν μας γνωρίζετε τώρα. Σαν Τσάκος Ναυτική Παιδεία μας ξέρετε τα τελευταία τουλάχιστον 6 χρόνια. Που πάντοτε τονίζαμε, υπερθερματίζαμε ότι ό,τι δημιουργούμε, έχουμε εμείς εκπαιδευτικό σκάφος. Έχουν όλες οι ναυτικές σχολές της Χίου εκπαιδευτικό σκάφος. Έχουμε εμείς τα εργαστήρια τα οποία διαθέτουμε. Είναι προς χρήση από όλους τους σπουδαστές, όποιος από όποια ναυτική σχολή τα ζητήσει. Ο ανταγωνισμός έρχεται όταν υπάρχει κάποια εμπορική διαφορά. Όταν η αγωνία όλων μας που δουλεύουμε στην ναυτική εκπαίδευση είναι να καλύψουμε τα τρομερά
κενά των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού, όλες οι ακαδημίες επιτελούν ιερό έργο. Αυτή ήταν η προσέγγισή μας και αυτή συνεχίζει να είναι. Δεν ξέρω, Μιχαλή. Ναι. Δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ανταγωνισμός υπάρχει εκεί που κάτι περισσεύει. Εδώ έχουμε σοβαρότατο έλλειμμα. Και έχουμε έλλειμμα εθνικά. Ο λόγος ο οποίος δημιουργήθηκε το TINS το 2018 και ξεκίνησε η λειτουργία του ήταν για να έρθει να συμπληρώσει θέσεις, χώρους και υποδομές στην ήδη πολύ καλά στημένη ναυτική εκπαίδευση της δευτεροβάθμιας βαθμίδας. Σήμερα έρχεται η Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού πάλι από το TINS, η οποία έρχεται και λέει ότι μπαίνω στο puzzle της ναυτικής εκπαίδευσης για να συνεπικουρήσω μαζί με τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού που υπάρχουν πάνω στο νησί μας. Μόνο συμπληρωματικά μπορεί να λειτουργήσουν. Είτε σε επίπεδο εγκαταστάσεων, είτε σε επίπεδο υποδομών, είτε σε επίπεδο συνεργειών. Και είμαστε βέβαιοι ότι τόσο με το παράδειγμά μας όλα αυτά τα χρόνια, τα 6 χρόνια λειτουργίας του TINS, όσο και με την καθημερινή δραστηριότητα της Ακαδημίας, αυτό θα καταστεί και σαφές και αξιοποιήσιμο. Θα δείτε ότι αν κάποιος ανατρέξει ιστορικά στο πρώτο καλοκαίρι του 2018, λίγους μήνες πριν ξεκινήσουμε την ίδρυση του σχολείου, οι ανακοινώσεις από διάφορους οργανισμούς και συλλόγους ερχόντουσαν σοριδών. Τίποτα δεν έγινε προς αυτή την κατεύθυνση. Με πολλή υπομονή και υπομονή επιμείναμε στην αρχική, στο αρχικό μας πλάνο, το οποίο είναι να έρθουμε να συνδράμουμε σε μια προσπάθεια ανθρώπινων παραγόντων και πόρων που ήδη υπηρετούν ναυτική εκπαίδευση και με τη δική μας γνώση, με τη δική μας τεχνογνωσία και με τον δικό μας εξοπλισμό. Θα ήθελα να προσθέσω δύο σημεία. Με μεγάλη ευλάβεια καθίσαμε πάνω στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ξέρετε ότι πλέον είναι τριετές, μαζί με την αυτολογία όλου του ομίλου και είδαμε ότι στην ουσία μιλάμε για μια αποταμίευση χρόνου που ξεπερνάει τον ένα χρόνο το ημερολογιακά στη ζωή του δοκίμου μέχρι να αποκτήσει το δίπλωμά του χωρίς να υπολείπεται τίποτα σε γνώσεις από αυτές που προβλέπουν τα διεθνή πρότυπα. Πιστεύω ότι αυτό είναι, θέλω να είναι απόλυτα κατανοητό σε εσάς τι σημαίνει ότι κερδίζεις επειδή έχεις κάνει πιο ευέλικτο το πρόγραμμα, σταματάς να έχεις τα εναλλασσόμενα ταξίδια, αφήνεις το εκπαιδευτικό στο τέλος και κερδίζεις αφενός σε ημερολογιακό χρόνο, που για μας είναι πάνω από ένα, θα τολμούσα να πω 1,5, αλλά μένω στο ένα. Απ' την άλλη μεριά, φανταστείτε τον δόκιμο που μόλις ξεμπάρκαρε, πήρε το δίπλωμά του και είναι έτοιμος να αναλάβει βάρδια κατευθείαν. Άρα αυτή τη στιγμή αποκτάς και έχεις βελτιώσει και τον τρόπο που μόλις έχει ξεμπαρκάρει και κατευθείαν με το δίπλωμά του πάει για ανθυποπλοίαρχος ή τρίτος μηχανικός, να σταματήσεις να έχεις τον junior officer, οπότε να έχεις ανθυποπλοίαρχους και τρίτους μηχανικούς από την πρώτη μέρα. Και επειδή τέθηκε και το θέμα της ερώτησης για τα δίδακτρα, ναι. Μιλάμε αυτή τη στιγμή ίσως για το μοναδικό επάγγελμα στην, δεν θα πω στην παγκόσμια αγορά, αλλά σίγουρα στην ελληνική αγορά, στην οποία έχεις άμεση επαγγελματική αποκατάσταση την επόμενη ημέρα. Πολλών δε μάλλον όταν έχεις φροντίσει και η εκπαίδευσή σου να είναι αυτή που πρέπει. Τα δίδακτρα που αφορούν την Ακαδημία έχουν καθοριστεί για τα 2 χρόνια επί της ουσίας θεωρητικής εκπαίδευσης, τα 2 χρόνια σπουδών, και έρχονται να συνδράμουν μία οριζόντια προσπάθεια που γίνεται για το κομμάτι της ναυτικής εκπαίδευσης. Η Τσάκος Ναυτική Παιδεία είναι μία αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία. Δεν προσδοκά κανείς οικονομικό όφελος από αυτό και ο λόγος έχει ήδη αποδειχθεί από την μη ύπαρξη διδάκτρων κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Ναυτικού Λυκείου του TINS. Στην Ακαδημία τώρα τα πράγματα έρχονται ελαφρώς να διαφοροποιηθούν
έχοντας για τα 2 χρόνια ένα ποσό διδάκτων της τάξης των 5.000 ευρώ ανά έτος, δηλαδή για τη συνολική φοίτηση του σπουδαστή το ποσό θα ανέρχεται στις 10.000 ευρώ, έχοντας τη δυνατότητα ένα ποσό από αυτό της τάξης περίπου το 20% να το λάβει ως υποτροφία εφόσον πληρεί κάποια συγκεκριμένα κριτήρια μέσα από γενικές κατηγορίες που δεν είναι διαφορετικές από αυτές που ήδη είχαμε και κατά τη λειτουργία του TINS. Ποιες είναι αυτές? Τρίτεκνες πολυτεκνές οικογένειες, κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, αριστεία, παιδιά που ανήκουν σε ναυτικές οικογένειες και δεν είναι συγκεκριμένος αριθμός αυτών των ανθρώπων ή των σπουδαστών που θα λάβουν το 20%, είναι οριζόντιος εφόσον πληρούνται αυτά τα κριτήρια. Για τις υπόλοιπες 4.000 ανά έτος, οι σπουδαστές μας έχουν δυνατότητα, όπως και σε όλα τα πανεπιστήμια, είτε να τα προκαταβάλουν έναντι κάποιες έκπτωσης, είτε να τα μοιράσουν ανά μήνα φοίτησης, είτε μιλώντας με το τμήμα της Ακαδημίας που θα έχει δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο σκοπό, να μπορέσουν να τα εντάξουν σε ένα ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης διδάκτρων, το οποίο έρχεται από, ξαναλέω, τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ευρωπαϊκές πρακτικές και επί της ουσίας δεν είναι τίποτα άλλο από το να δώσει δυνατότητα σε σπουδαστές να μπορέσουν να παρακολουθήσουν όλο τον κύκλο σπουδών και να αποπληρώσουν μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων τους από την εργασιακή τους μετά εμπειρία και από την μισθολογική τους, από τις μισθολογικές τους απολαβές. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να το συζητήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος με το αντίστοιχο υπεύθυνο τμήμα για να μπορέσει να λάβει τον καλύτερο τρόπο που τον εξυπηρετεί. Μία τελευταία φράση. Όταν βλέπεις μπροστά σου το έλλειμμα και όταν στα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον από την πλευρά του ιδρυτή μας με στεντόρια φωνή, λέει προσέξτε για τον αφελληνισμό, προσέξτε για τον αφελληνισμό της ελληνικής ναυτιλίας, τότε δεν μπορείς να κάθεσαι αμέτωχος και απλά να περιμένεις κρατικές μηχανές να αναλάβουν δράση. Οπότε έρχεται η ίδια η ελληνική ναυτιλία και αναλαμβάνει δράση για να αποφευκτεί αυτό που όλοι φοβόμαστε και το βλέπουμε μπροστά μας. Το βλέπουμε εδώ και χρόνια. Ο αφελληνισμός δεν έρχεται μόνο με τη μείωση των Ελληνίνων αξιωματικών. Συνοδεύεται και με την μείωση των Ελλήνων ναυτικών στελεχών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Αυτά είναι αλληλένδετα. Οπότε εμείς αναλαμβάνουμε δράση και αυτό σας ανακοινώνουμε σήμερα. Αυτό είναι το αφορμή τον ανταγωνισμό που έφτιαξε η τεχνίσα. Σε 3 χρόνια, όταν θα περάσουν στο στάδιο που θα πρέπει να κάνουν την πρακτική άσκηση. Δηλαδή, τώρα είναι μια συνεργασία με τις δημόσιες ακαδημίες πολιτικού ναυτικού. Θα μειωθούν οι θέσεις. Πώς σκεφτόσαστε τότε να το χειριστείτε το όλο θέμα? Κοιτάξτε. Δεν ξέρω πώς αναλογεί αυτό, πώς ικανοποιείται αυτά τα αιτήματα που υπάρχουν στους σπουδαστές που τελειώνουν. Γιατί ορισμένες φορές θα μιλούν ότι βρίσκουν δυσκολία στο να κάνουν το πραξίδι που είναι σημαντικό. Να σας πω το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή ξέρετε, επειδή καταλαβαίνω ότι και την ευαισθησία την οποία μοιραζόμαστε απόλυτα, ότι έχει ήδη ξεκινήσει πριν από λίγες μέρες το εκπαιδευτικό ταξίδι των παιδιών. Σωστό. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία μας ναυτολογεί πάνω από 30 σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Όταν αυτό ανάγεται σε ένα στόλο των 100 πλοίων και πάνω, καταλαβαίνετε το ότι με τα μεγέθη που μιλήσαμε, όταν κάθε πλοίο μπορείς να έχεις δόκιμο γέφυρες και δόκιμες μηχανής, έρχεται και αλληλοσυμπληρώνεται. Είναι επίσης άλλη μία συμπλήρωση από αυτές που συζητάγαμε πριν. Βεβαίως και είναι εξασφαλισμένο το εκπαιδευτικό ταξίδι στους σπουδαστές της Ακαδημίας του TINS και βεβαίως συνεχίζουμε τη στρατηγική μας όπως την εφαρμόζουμε μέχρι σήμερα με τις ακαδημίες που είναι εγκατεστημένες στη χώρα μας. Και τις υπόλοιπες ιδιωτικές, θα τολμούσα να πω. Βέβαια. Γιατί έχουμε συνεργασία με όλες τις ακαδημίες που λειτουργούν στη χώρα.